Χαίρετε. Θα δώσω το λόγο στη Γιώτα την Κυπουρού και στον κύριο Παύλο Σαράκη, δικηγόρο. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαράκη. Γιώτα μου, εκδικάσεις σε δεύτερο βαθμό υπόθεση απαγωγής της κόρης του πρώην Δημάρχου Ιωαννίνων. Πες μας δύο λόγια. Είμαστε στο δεύτερο βαθμό. Είναι πενταμελές εφετείο κακουργημάτων στα Ιωάννινα. Να θυμίσουμε ότι η απαγωγή είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2011. Πρόκειται για την 22χρονη τότε Σοφία Γκόντα, την κόρη του πρώην Δημάρχου Ιωαννίνων, η οποία σπούδαζε στην Καστοριά. Οι απαγωγείς κατάφεραν, βρήκαν τα στοιχεία της μέσω τηλεφωνικού καταλόγου, μέσα από το Facebook και της έκλεισαν ένα ραντεβού. Και από το ραντεβού και πέρα, τη συναντήσανε, παρίσταναν ότι είναι εκπρόσωποι κάποιας εταιρείας και συναντήθηκαν και την βάλανε με τη βία μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και την μεταφέρανε από τα Γιάννενα στην Καστοριά. Από την Καστοριά στα Γιάννενα. Ωραία κορίτσι, ε. Αυτό είναι το κορίτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην εκπομπή του Αντώνη του Στρόιντερ στον Αλφα. Και είχε μιλήσει για την περιπέτειά της. Λέω να δούμε τα όσα είχε πει τότε και σε λίγο Γιώτα θα συνδεθούμε και με τα Γιάννενα να δούμε τις εξελίξεις, γιατί αυτή τη στιγμή απολογούνται οι τρεις δράστες. Μάλιστα. Αντιμέτωπη με τους απαγωγείς της βρίσκεται για άλλη μια φορά η 25χρονη σήμερα Σοφία Γκόντα, κόρη του πρώην Δημάρχου Ιωαννίνων Νίκου Γκόντα, καθώς συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό των τριών καταδικαστέντων πρωτοδίκως για την απαγωγή της το Σεπτέμβριο του 2011. Ήμουν σε ένα δωμάτιο σκοτεινό, αλλά δεν μου είχαν κουκούλα. Μάλιστα. Αλλά δεν έβλεπα κάτι. Mm-hmm. Δεν έβλεπα τίποτα. Ήταν κλειστή πόρτα. Το θρίλερ της απαγωγής της ξεκίνησε από την Καστοριά, όπου η 22χρονη τότε Σοφία σπούδαζε δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Οι απαγωγείς της, έχοντας συλλέξει στοιχεία από το Facebook, της τηλεφώνησαν και της ανέφεραν ψευδώς ότι την καλούν από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και ότι είχε κερδίσει ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα της το έστελναν με κάποια εταιρεία courier. Είχαν πει να κατέβω κάτω από το σπίτι μου, μάλλον θα μου χτυπούσαν το κουδούνι για να μου δώσουν τη συσκευή. Mm. Τελείως τυχαία όμως, το θηροτελέφωνο δεν λειτουργούσε εκείνο το διάστημα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κατέβω εγώ κάτω. Και τους διευκόλυνε ακόμη περισσότερο αυτό. Okay. Κατεβαίνω με την ταυτότητά μου στο χέρι, όπως μου είχαν πει, και περίμενα. Αλλά περίμενα για πολλή ώρα. Ο ένας από τους τρεις πέρασε μπροστά μου. Ήταν ντυμένος με φόρμες από πάνω μέχρι κάτω, κουκουλωμένος. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο ότι ένας άνθρωπος Σεπτέμβρη μήνα, που ακόμα έχει ζέστη, είναι τόσο καλά ντυμένος. Και περιμένω, mm-hmm. περιμένω. Κάποια στιγμή λέω, ήταν παρά 10, ήταν 9 παρά 10. Και λέω, όταν φύγω να πάω για καφέ με τις φίλες μου. Και εκείνη τώρα με παίρνουν πάλι τηλέφωνο. Μου λέει, χάλασε το μηχανάκι, τώρα έρχομαι πάλι. Και γυρνάω τρέχοντας, κατεβαίνω πάλι την κατηφόρα και όπως κατεβαίνω, βλέπω ένα σημείο μάξι να περνάει, σταματάει το αυτοκίνητο και εκεί είναι που κοκαλώνω. Και βλέπω τρεις άντρες να βγαίνουν με όπλα και να έρχονται προς τα πάνω μου. Πάγωσα. Οι τρεις δράστες την επιβίβασαν με την απειλή ενός ψεύτικου πιστολιού στο αυτοκίνητό τους και την οδήγησαν σε ένα κρυσφύγετο που είχαν νοικιάσει έξω από τα Ιωάννινα. Με έβαζαν σε ένα σπίτι μέσα. Ξέρω ότι ήταν τρεις. Ξέρω εκ του αποτελέσματος μετά το πέρας του γεγονότος ότι γινόταν με βάρδιες όλο αυτό. Το που σίγουρα έγινε το πρωτοβράδυ ότι κοιμήθηκε ο ένας από τους τρεις μαζί μου στο ίδιο κρεβάτι mm-hmm. για να με προσέξει, να με προσέχει. Κοιμήθηκα πολύ βαριά. Κοιμήθηκες. Ναι. Και το πρώτο που έγινε το βράδυ ήταν να μου πούνε δώσ' μας το τηλέφωνο των γονιών σου. Mm-hmm. Εκεί κατάλαβα την απαγωγή για λίτρα. Λίγες ώρες αργότερα οι απαγωγείς επικοινώνησαν με τον πατέρα της απαχθήσας και του ζήτησαν 4 εκατομμύρια ευρώ ως λίτρα για να την απελευθερώσουν. Τότε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία, η οποία και ανέλαβε επιχειρησιακά την υπόθεση. Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν μου είχαν πει το ποσό που ζητούσαμε. Δηλαδή, αν μου είχαν πει ότι ζητάνε από τον πατέρα μου 4 εκατομμύρια ευρώ, πιθανότατα θα αυτοκτονούσα. Θα αυτοκτονούσα. Δηλαδή, θα έλεγα δεν τα έχουμε, το ήξερα. Θα με σκοτώσουν γιατί δεν τα έχουμε. Γιατί τους είχα δει. Αυτοί δεν το ξέρανε, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι δεν το ξέρανε. Μετά από 4 ημέρες αλλεπάλληλων τηλεφωνημάτων και διαπραγματεύσεων, οι απαγωγοί συμφώνησαν να λάβουν 43.650 ευρώ προκειμένου να απελευθερώσουν την 22χρονη τότε φοιτήτρια. Η βαλίτσα με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα παραδόθηκε στους δράστες και λίγη ώρα αργότερα εκείνοι άφησαν την κοπέλα σε διαφορετικό σημείο από όπου την παρέλαβαν οι αστυνομικοί.
Την αδερφή μου ήθελα πάρα πολύ να δω, πάρα πολύ. Ήταν μόνο ο πατέρας σου, μας ήταν δηλαδή. Μόνο ο μπαμπάς μου, ναι, ήταν μόνο ο μπαμπάς μου. Αν και έχουν περάσει 3 χρόνια από τον εφιάλτη που έζησε, η Σοφία Γκόντα δεν θα ξεχάσει ποτέ τις σκέψεις που έκανε όσο βρισκόταν στα χέρια των απαγωγέων της. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι είναι βιασμός. Το επόμενο που σκέφτηκα, η αλήθεια είναι ότι ήταν λύτρα. Αλλά επειδή ήδη 1 χρόνο ο μπαμπάς μου δεν ήταν δήμαρχος και επειδή ξέρω ότι δεν έχουμε αυτή την οικονομική, την τόση οικονομική δυνατότητα για να με παγάγει κάποιος, οπότε το έβγαλα από το μυαλό μου. Και η χειρότερη μου σκέψη, νομίζω αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό όταν μου λες για την απαγωγή, είναι η σκέψη ότι είμαι στην Καστοριά, η Αλβανία είναι 20 λεπτάκια μακριά, λέω θα με πάρει στην Αλβανία να μου πάρουν τα όργανα. Σκέψεις που επανέρχονται και πάλι στο μυαλό της, καθώς αντικρίζει για άλλη μια φορά τους 3 απαγωγίστες στις αίθουσες του πενταμελούς αφετίου κακουργημάτων Ιωαννίνων, όπου εκδικάζεται η υπόθεση σε 2ο βαθμό. Πρωτοδίκως καταδικάστηκαν σε πολυετή κάθριξη 3 άντρες για αρπαγή, εκβίαση, σύσταση συμμορίας και παράνομη οπλοφορία, ενώ σε φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκαν η μητέρα και η σύζυγος του ενός εκ των δραστών. Οι 3 άντρες ομολόγησαν από την πρώτη στιγμή και εξεταζόμενοι στο δικαστήριο υποστήριξαν ότι τα οικονομικά προβλήματα ήταν ο λόγος που τους όθησαν σε μια τόσο απερίσκεπτη ενέργεια. Την είχα ζηλέψει αυτή τη συνέντευξη τότε του Σρόιτερ, την είχε επιμεληθεί και κλείσει ο Φώτσος Γιώβας. Την είχα πραγματικά ζηλέψει και θα συνδεθούμε τώρα με τα Γιάννενα. Εκεί βρίσκεται η δημοσιογράφος Σοφία Ιτσέπα, έξω από το δικαστικό μέγαρο των Ιωαννίνων. Μέσα αυτή την ώρα εκδικάζεται η πολυσυζητημένη αυτή υπόθεση, Σοφία. Καλησπέρα, Τατιάνα. Καλησπέρα σας από το δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων. Βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπες και εσύ, η εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο τρίτος των δραστών, ο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της υπόθεσης. Να σου πω ότι ξαναζωντάνεψαν οι μνήμες και για τη Σοφία την Γκόντα και για την οικογένειά της. Ξαναθυμήθηκε όλα όσα είχε περάσει και η ίδια και η οικογένειά της πριν από 3 χρόνια. Είχε απαχθεί λοιπόν όταν ήταν φοιτήτρια 22χρονη από την Καστοριά. Οι 3 δράστες επικοινώνησαν μαζί της λέγοντας ότι είχε κερδίσει μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν να την αρπάξουν και να τη φέρουν κατευθείαν στα Γιάννενα. Αμέσως επικοινώνησαν με τον πατέρα της, τέως δήμαρχο των Ιωαννίνων, ζητώντας του 4 εκατομμύρια ευρώ ως λίτρα. Την πήγανε και την κράτησαν για 3 ημέρες σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό λίγο έξω από τα Γιάννενα, το οποίο είχαν νοικιάσει 2 εβδομάδες περίπου νωρίτερα, πριν από την απαγωγή δηλαδή, όταν μίλησαν με τον ιδιοκτήτη και του παρουσιάστηκαν ως κυνηγοί που θέλανε να μείνουν στο συγκεκριμένο σημείο για να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση για το κυνήγι τους. Είχαν νοικιάσει λοιπόν το σπίτι, εκεί πήγανε και κράτησαν 3 μέρες την Σοφία, χωρίς να την έχουν δεμένη, όπως είπαν οι ίδιοι, όπως ανέφερε και η Σοφία. Να σου πω ότι μίλησε στο δικαστήριο η αδερφή της Σοφίας, η Κωνσταντίνα, η οποία αναφέρθηκε στην ψυχολογική διάσταση του θέματος, τι ακριβώς έχει γίνει με την ψυχολογική κατάσταση της Σοφίας και της ίδιας αλλά και όλης της οικογένειας, πόσο δύσκολα πέρασαν, πόσο δύσκολα περνάει ακόμη και σήμερα η Σοφία, παρόλο που έχουν περάσει 3 χρόνια, διότι δεν είναι μια υπόθεση που μπορείς να ξεχάσεις, όσα χρόνια και αν περάσουν. Μίλησε και για την ανάγκη που ένιωθε η ίδια να δει την αδερφή της και αν θα καταφέρει να βγει σώα από όλο αυτό. Στη συνέχεια μίλησε η μητέρα της απαχθήσας, η Όλγα, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όταν αγκάλιασε το παιδί της, η πρώτη κουβέντα που είπε η Σοφία ήταν η εξής: «Μαμά, αν με κρατούσανε μία μέρα ακόμη, θα είχα αυτοκτονήσει, δεν θα κατάφερνα να βγω ζωντανή από αυτή την υπόθεση». Οι δράστες τελικά από τα 4 εκατομμύρια πήραν 43.650 ευρώ. Ο τέος δήμαρχος, ο Νίκος Γκόντας, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη επαφή που είχε με τους απαγωγείς, επικοινώνησε με την αστυνομία και από εκεί και πέρα εκτελούσε τις εντολές της αστυνομίας. Ό,τι έλεγαν οι αστυνομικοί ήταν αυτά που έκανε και ο Νίκος Γκόντας προκειμένου να καταφέρει να πάρει στα χέρια του ζωντανή την κόρη του. Οι καταθέσεις βεβαίως λένε ότι απειλούσαν την ζωή της κόρης του αν δεν κατάφεραν να πάρουν όλο το ποσό. Χαρακτηριστικά οι καταθέσεις λένε ότι όταν κατάφερε να συγκεντρώσει 13.000 ευρώ και ανέφερε στους απαγωγείς ότι μόνο αυτό το ποσό είχε στα χέρια του, του είπαν οι δράστες: «Μόνο τόσο κοστίζει η ζωή της κόρης σου. Εάν δεν μας δώσεις κάτι παραπάνω, να ξέρεις ότι θα τη χάσεις». Αυτές είναι κουβέντες από τις καταθέσεις. Ο πρώτος των δραστών, να σου πω, Τατιάνα, ότι ζήτησε συγγνώμη, μίλησε για μια κίνηση απελπισίας. Είπε βέβαια ότι δεν χρησιμοποιεί
χρησιμοποίησαν σε καμία περίπτωση βία κατά της Σοφίας και είναι μια πράξη για την οποία έχει μετανιώσει. Στη συνέχεια μίλησε ο Αλεξίου, ο οποίος θέλησε να ρίξει την ευθύνη της υπόθεσης στον Αλβανό δράστη, λέγοντας ότι αυτός είναι ο εγκέφαλος της υπόθεσης. Είπε ότι άσκησαν κανενός είδους βία στην Σοφία, ότι με πολύ ήρεμο τρόπο τη ζήτησαν να μπει στο αυτοκίνητο και αυτή τους ακολούθησε. Δεν φοβήθηκε σε κανένα σημείο αυτών των τριών ημερών που την είχαν κλεισμένη στο σπίτι, ότι θα μπορούσε μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, εάν ήθελε η Σοφία να φύγει. Αυτή είναι η κατάθεση που έκανε σήμερα ο Αλεξίου, ο ένας εκ των τριών δραστών. Και βεβαίως άφησε και υπόνοιες για την φιλική σχέση που μπορεί να είχε η Σοφία με τον εγκέφαλο της υπόθεσης, με τον Αλβανό δράστη. Αυτά βεβαίως από τις καταθέσεις, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει από τις καταθέσεις της Σοφίας και της οικογένειάς της. Η Σοφία από την άλλη μεριά, πριν από λίγες ημέρες, σημείο εκ νέου κατάθεση, είπε ότι της ασκήθηκε βία, ότι φορούσαν κοκούλες παρόλο που δεν το δέχονται αυτό οι δράστες, ότι της έδειξαν όπλο και της το έβαλαν και στη μέση προκειμένου να τους ακολουθήσει στο αυτοκίνητο. Και βεβαίως πάγωσε, δεν φώναξε γιατί φοβήθηκε από το όπλο. Μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να προκαλέσει φασαρία γιατί φοβήθηκε. Σοκαρίστηκε, όπως ακριβώς είπε. Στο σπίτι δεν την είχαν δεμένη, αλλά φοβήθηκε από το όπλο που είδε από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ναι, μιλάει ο τρίτος εκ των δραστών, ο Αλβανός. Ο Αλβανός υπήκοος. Έχουμε και τον κύριο Σαράκη κοντά μας, τον δικηγόρο των κατηγορουμένων. Εσείς ποιον εκπροσωπείτε από τους τρεις κατηγορούμενους? Δεν μπορείτε να πείτε όνομα. Τον δεύτερο, δεν θα ήθελα να πω το όνομά του. Τον δεύτερο κατηγορούμενο, έναν από τους τρεις εμπλεκόμενους σε αυτή την υπόθεση. Σίγουρα μία απαγωγή είναι δυσάρεστη και είναι ένα αδίκημα ιδεχθές, αλλά όμως θα πρέπει πάντοτε να τα προσεγγίζουμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι μηνύματα στέλνουμε και η δικαιοσύνη και η κοινωνία. Διότι το φαινόμενο της αρπαγής στην Ελλάδα αρχίζει και πολλαπλασιάζεται. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και το έχει αντιμετωπίσει πρώτα απ' όλα η Ιταλία, όπου είχε εξελιχθεί στη δεκαετία του 80 σε μάστιγα και η πολιτεία το αντιμετώπισε με την θέσπιση ενός νόμου δηλαδή ψηφίστηκε νόμος όπου θα δημεύεται η περιουσία των παθόντων, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι δράστες ότι αν απαχθεί οποιοδήποτε δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα εκείνη που είχε πριν την απαγωγή για να μπορέσει να, αν θέλετε, να δώσει τα λίτρα. Με αυτόν τον νόμο σταμάτησε το φαινόμενο των αρπαγών στην Ιταλία που είχε πάρει τη μορφή μάστιγας. Στην Ελλάδα είχαμε το 1995 την απαγωγή του ανήλικου τότε Αντώνη Δαλάκα. Ήταν η πρώτη, αν θέλετε, στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη εγκληματικότητα της χώρας μας που είχαμε θέμα απαγωγής, όπου η αστυνομία τότε ήταν άπειρη για να το αντιμετωπίσει. Βέβαια είχε αίσιο αποτέλεσμα. Είπαμε σε άλλες απαγωγές του παρελθόντος, να μείνουμε λίγο σε αυτή την υπόθεση. Ακούστηκε το εξής. Κάποιος εκ των δραστών, δεν ξέρω αν είναι ο δικός ο πελάτης, άφησε έναν υπαινιγμό. Ότι το κορίτσι κάποιον ήξερε από πριν, εντάξει, εμείς δεν φοράγαμε κουκούλες, δεν φοβήθηκε κιόλας, να κοιμήθηκα και δίπλα της για να μην φοβάται το βράδυ, δεν είδα να διαμαρτύρεται γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχει γύρω από αυτό, από τους δράστες, ένας υπαινιγμός. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς, απ' έξω, ως κοινή γνώμη, βλέποντας ένα κορίτσι να έχει απαχθεί αυτόν τον ψυχολογικό άθλιο εκβιασμό που έχει γίνει σε μια οικογένεια, δώστε μας λεφτά, αλλιώς θα σκοτώσουμε το παιδί σας. Όταν ακούμε εκ των υστέρων ότι εντάξει, δεν της κακόπεσε ή τον ήξερε ή δεν φοβήθηκε, άντε κοιμήθηκα και δίπλα, μη φοβάται. Κάπως όλα αυτά λίγο μας προκαλούν. Είναι ισχυρισμοί και του δικού σας πελάτη αυτή, κύριε Σαράκη? Κοιτάξτε, πιστεύω σε μια ποινική δίκη είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου δεν αναδεικνύεται η αλήθεια. Γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές να προσεγγίσουμε την αλήθεια για να μπορέσουμε να έχουμε και μια δίκαιη απόφαση. Οι κατηγορούμενοι προσεγγίζουν τη συγκεκριμένη υπόθεση πράγματι ότι δεν είχαν καμία βίαιη συμπεριφορά
πέρα από τα περιστατικά τα οποία πράγματι είναι αληθές ότι έγινε η αρπαγή της Σοφίας από τους συγκεκριμένους, αλλά ισχυρίζονται και έχουν τα επιχειρήματά τους και μία λογική ότι δεν άσκησαν ότι βία. Ότι γνωριζόταν η κοπέλα από πριν με κάποιον από τους απαγωγείς, γιατί έκαναν τα πάντα. Τέτοιοι παιδιγμοί αφέθηκαν στο δικαστήριο. Ότι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν. Τα κατέθεσε αυτά σήμερα. Ο δικός σας εντολές τα κατέθεσε. Είναι μια δίκη η οποία είναι σε εξέλιξη και είναι στενός μου συνεργάτης ο Παναγιώτης ο Βλάσης. Πού την ήξερε την κοπέλα από πριν και γιατί ισχυρίζεται ότι τη γνώριζε από πριν? Κοιτάξτε, όπως και από το ρεπορτάζ σας, αυτό το οποίο παρακολούθησα και εγώ μαζί με εσάς, γιατί ήταν σε απευθεία σύνδεση, είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες γνωρίζει ο έτερος των κατηγορουμένων. Περιορίστηκε εκεί, αυτό αντιλήφθηκα. Όμως και από την πρώτη δίκη είχε γίνει προσέγγιση από τους κατηγορουμένους ότι είχαν λάβει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να είναι η κράτησή της με τον όσο τον δυνατόν, αν θέλετε, ανθρώπινο τρόπο. Και είναι ίσως να ακούγεται τραγικό και ηρωνικό ανθρώπινος τρόπος σε μια απαγωγή. Έχει όμως τη σημασία του, διότι ακριβώς εάν και το κάνουν και να έχουν μια, αν θέλετε, μια καλύτερη ποινική μεταχείριση. Και πρέπει να έχουν. Διότι θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι εκείνος ο δράστης που έχει φτάσει σε ένα έγκλημα, εάν μεταχειρίζεται το θύμα με ανθρώπινο πρόσωπο, θα έχει καλή μεταχείριση. Εάν όμως δεν το μεταχειρίσει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αυστηρότητα του νόμου. Γιατί? Εντάξει, όταν πρόκειται όμως για το παιδί του αλουνού, εύκολα μπορούμε να το δούμε αποστασιοποιημένα. Ακριβώς. Όταν πρόκειται για το δικό μας παιδί και το έχουν αρπάξει και το έχουν απειλήσει και έχουν ζητήσει λεφτά, εκεί τώρα αν ο άλλος ισχυρίζεται ότι ήταν καλός και γλυκός ή δεν ήταν, αυτό είναι στην προσωπική εκτίμηση του κάθε δικαστή. Εγώ καταλαβαίνω, είστε δικηγόρος ενός εκ των εκπροσωπείτε έναν το εκ των κατηγορουμένων. Κοινωνικά. Εγώ οφείλω να είμαι λίγο πιο σκληρή απέναντί σας, γιατί θέλω να σας πω, ήταν να έχουμε και τον πατέρα τώρα της Σοφίας της Γκόντα, ο οποίος όμως είναι δικηγόρος, είναι μέσα στη δίκη, την εκπροσωπεί και δεν μπορεί ο άνθρωπος να βγει έξω να μιλήσει. Έχουμε έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα ζωντανά εδώ μόνο εσάς, άρα και εγώ οφείλω να σας πω ότι υπάρχει και η άλλη άποψη. Όχι, ότι όταν έχει περάσει μια οικογένεια όλα αυτά που έχει περάσει, είναι καταδικαστέα πράξη. Καταδικαστέα πράξη, okay, αποδοκιμαστέα. Καλά, βάλτε μας μικρότερη ποινή. Έχει σημασία όμως. Διότι αν. Είναι ένας υπερασπιστικός σχεδιασμός. Ποινές... Θέλω να σας ευχαριστήσω. Όχι, πάρα μόνο αυτό να το τελειώσω. Είναι, δεν τιμωρεί, ναι. Σοφρονίζει το δίκαιο. Εάν έχουμε αυστηρές ποινές και ξέρει ένας δράστης σε μια αυριανή υπόθεση απαγωγής ότι ό,τι και να κάνει, ακόμα και ανθρώπινα να το αντιμετωπίσει το θύμα, θα έχει αυστηρή μεταχείριση, θα οδηγούμαστε σε να σκοτώνουν τα θύματα. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στην Κρήτη. Που σου λέει, αν πάρω ποινή ισοβίων, ακόμα και να το αφήσω το θύμα, τότε είναι προτιμότερο για να μην κινδυνεύσει η σύλληψή μου, να φτάσω, αν θέλετε, σε μια ανθρωποκτονία. Είναι μια άποψη έχει, που πραγματικά λοιπόν, καταγράφεται. Οι ποινές θα πρέπει να είναι τέτοιες, όπως πραγματικά να σοφρονίζουν και να προστατεύουμε την κοινωνία. Είναι μια άποψη που την καταγράφουμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη Σοφία Τζέπα, την δημοσιογράφο, που αποδεικνύει ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι στην ελληνική περιφέρεια που θα μπορούσαν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα στα μεγαλύτερα μίντια εδώ της Αθήνας, αλλά επιλέγουν να μείνουν στον τόπο τους και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν εκεί. Και μπράβο στην Σοφία, είναι εξαιρετική. Θα πω το διαγωνισμό και θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.